Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν αθλητή που παραμένει για ακόμα μια σεζόν στην ομάδα και εξακολουθεί και προσφέρει. Ο Βασίλης Αγγελακόπουλος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και από μένα. Και συγχαρητήρια για το 2-2 στην έναρξη του πρωταθλήματος. Να είσαι καλά. Και για τη δική σου παρουσία που, όπως είπα στον πρόλογό μου, και παραμένεις για τρίτη ή τέταρτη σεζόν, διόρθωσέ με. Τρίτη συνεχόμενη στην Α2 και παλιότερα ήμουν στην Α1. Ναι, σωστά. Δηλαδή σωστά. Στην τέταρτη σεζόν. Είσαι η παλιά καραβάνα πλέον, έτσι. Κάπως έτσι. Στην ομάδα. Και βοηθάς με την εμπειρία σου και το παιχνίδι του Σαββάτου που ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι να το κάνετε εσείς εύκολο στο τέλος. Ήταν καταλυτική η συμμετοχή σου. Τι γεύση σου αφήνουν αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια? Θα σε ρωτούσα βέβαια αν θες να μας πεις και για το παιχνίδι Κυπέλλου που ήταν μια, δεν μπορώ να το πω, σφαλιάρα, ένα σοκ. Το... Συνήθως θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι Κυπέλλου, ναι, που σίγουρα ήταν μια σφαλιάρα όπως το είπες, αλλά για μένα το κύπελο για τις ομάδες της Α2 είναι κάπως περίεργα. Τα θεωρώ παιχνίδια προετοιμασίας και πιστεύω μόνο καλό μας έκανε αυτή η σφαλιάρα. Mm-hmm. Παρόλο που ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά, μας έκανε να κουνηθούμε στην ουσία και να δούμε ότι έχουμε πολλές αδυναμίες και μεγάλες αδυναμίες. Έτσι... πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήρθαν και δύο προσθήκες, δύο καινούργια παιδιά τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Εντάξει, εξάλλου είναι δύο... Ο Ρουτκάουσκας ήταν και παλιότερα, ναι, στην ομάδα. Ναι, έχει προσφέρει και θα προσφέρει. Και ο Μιχάλης ο Πολυτάρχος, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την κατηγορία. Πέρσι ήταν και στην ομάδα του Περιστερίου. Και αυτός έχει εμπειρία και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Για μένα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έδειξε σοβαρότητα και το καθάρισε σχετικά γρήγορα, θα έλεγα. Κάποιοι βιάστηκαν να πούνε εξάλλου ότι εντάξει, μωρέ, μέσα στο ψυχικό δεν είχε τίποτα και είναι αποδυναμωμένο, και από ό,τι είδαμε δεύτερη αγωνιστική το ψυχικό πήγε στην Go. Ένα πόντο έχασε. Έχασε ένα πόντο στην εκπλοή με τρίποντο. Θέλω να πω ότι κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Σίγουρα η ομάδα του Ηρακλή έχει την ποιότητα, αλλά άμα δεν αγωνιστείς και δεν παίξεις μπάσκετ, θέλω να πω ότι δεν θα κερδίσεις πουθενά. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι με την Καρδίτσα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για μένα η Καρδίτσα είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι στην πεντάδα, έτσι πιστεύω. Και καταλαβαίνεις ότι για μας υπήρχε ένας λόγος παραπάνω, υπήρχε και λίγο πίεση παραπάνω, γιατί αν η Καρδίτσα είναι στην πεντάδα, έτσι πως είναι τα play-off και σε έκανε ένα 0-1 μέσα στην έδρα σου, θα ήταν πάλι, θα κυνηγούσες. Θα είχαμε πάλι νέο Απόλλωνα Πάτρας. Ναι. Πάλι τα περσινά, μπράβο. Ναι. Για μένα γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Σίγουρα μου άρεσε πάρα πολύ ότι είδαμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Mm-hmm. Ο κόσμος δείχνει ότι θα στηρίξει και θα έρθει στην προσπάθεια. Στο χέρι το δικό μας είναι να το κρατήσουμε στο γήπεδο. Να εκμεταλλευτώ αυτό που μόλις είπες, Βασίλη, και να πω ότι όντως ο κόσμος δείχνει για ακόμη μια χρονιά πείσμα, παρά την πικρία του, παρά την απογοήτευσή του, γιατί ξέρεις, το έχουμε πει κι άλλες φορές, είναι πολλά τα 8 χρόνια που η ομάδα βρίσκεται στην Α2, παρά αυτό που έγινε πέρυσι που δεν ήθελε και πολύ να τα καταφέρει η ομάδα, είναι εδώ. Είναι εδώ. Και εσύ, επειδή είσαι από τους πιο παλιούς, φαντάζομαι το αισθάνεσαι ακόμα περισσότερο, έτσι, ότι επιτέλους πρέπει να το κάνουμε. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι... Εντάξει, τώρα δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι φέτος πρέπει να είναι η χρονιά της ομάδας. Δύο χρόνια έφτασε στην πηγή, ειδικά την πρώτη χρονιά πιο πολύ, και δεν το κάναμε. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος στόχος. Όπως είπα, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Mm-hmm. Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά, δουλεύουμε καθημερινά αρκετά και εντάξει, αρχίζει γενομένως από το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι κοιτάζοντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μην κοιτάζοντας μακριά, ότι θα πετύχουμε το στόχο μας, έτσι θέλω να πιστεύω. Είπες νωρίτερα ότι η σφαλιάρα από τον Διαγόρα σας έκανε να αντιληφθείτε το που υστερείτε.
το που έχει αδυναμίες η ομάδα και να τα διορθώσει από εδώ και πέρα. Με την προσθήκη και των δύο παιδιών, θεωρείς ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο, ότι εξακολουθεί η ομάδα και έχει κάποιες αδυναμίες που πρέπει να δει στο μέλλον? Σίγουρα, κοίταξε, εγώ πιστεύω όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Έτσι. Δεν υπάρχει τέλεια ομάδα. Και ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν αδυναμίες. Ναι. Φαντάζομαι τώρα ότι όταν έχουν αδυναμίες αυτές οι ομάδες, σίγουρα και οι ομάδες κατώτερης κατηγορίας έχουν ακόμα παραπάνω. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε καθημερινά πάνω σε αυτά, ώστε όσο γίνεται να το βελτιώσουμε και αυτές οι αδυναμίες που έχουμε να μην είναι τόσο τρανταχτές. Όπως είπα, ήρθαν και τα δύο παιδιά που θα μας βοηθήσουν. Πρέπει να τους εγκλιματίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα κοιτάζουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια. Η άμυνα είναι ένα από αυτά. Σε αντίθεση με το ματς Κυπέλλου, πήγαν καλύτερα τα πράγματα στα επόμενα δύο. Και κοίταξε, θυμάμαι την ατάκα του κυρίου Τζίμα που είπε ότι πολύ ξύλο ο Ηρακλής και μας δυσκόλεψε. Ξύλο εννοώ για στην μένα, άμυνα. Έτσι. Εντάξει, επειδή έχω παίξει χρόνο σε αυτή την κατηγορία και σε όσες ομάδες ήμουνα που ανεβήκαμε κατηγορία, παίζαμε πάντα άμυνα. Ναι. Εμένα μου αρέσει φέτος που η ομάδα παίζει άμυνα και τρώει αν 60-62 πόντους μέσα ώρα έχουμε στα δύο πρώτα μάτς. Στο πρωτάθλημα, Θέλω να... στο πρωτάθλημα, ναι, για το πρωτάθλημα. Όταν έχεις τέτοια άμυνα, επειδή η ομάδα έχει ποιότητα, πιστεύω πρέπει να είσαι σε πολύ κακή μέρα για να μην πετύχεις πάνω από 65 πόντους και να χάσεις ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όταν παίζεις άμυνα, έχεις τύχη, γιατί σίγουρα θα έρθει και η κακή ημέρα. Μην περιμένεις δηλαδή αυτό το περσινό ότι για να κερδίσουμε πρέπει να βάλουμε 90 πόντους και 85. Δηλαδή υπήρχαν μάτς που βάλαμε 85 και χάσαμε πέρυσι. Πολλά, πολλά, όχι μόνο ένα. Πολλά. Ναι, με αυτό σου λέω. Ότι πιστεύω ότι όσο η ομάδα παίζει άμυνα θα είμαστε δυνατοί και εντάξει, λόγω ποιότητας, γιατί η ομάδα έχει ποιότητα, θα δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα για άλλες ομάδες όταν ο Ηρακλής θα τρώει 65 πόντους. Και με νούμερα να το δούμε, 62 είχε δεχθεί η ομάδα στο ημίχρονο από το Διαγόρα. Δεν ξέρω πραγματικά, Βασίλη, πώς έγινε αυτό. Και μετά δεχτήκατε σε όλο το μάτς 58 από το ψυχικό και 68 από την καρδίτσα, που είναι βελτίωση, έτσι. Ναι, εντάξει, σίγουρα έπρεπε να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το σημείο, ειδικά στην άμυνα. Γιατί όπως είπες, 62 σε ένα παιχνίδι Α2, δεν θυμάμαι και πολλές ομάδες να έχει γίνει να φάνε στο ημίχρονο. Σίγουρα μέχρι τότε η άμυνά μας ήταν το αδύνατο παιχνίδι, γιατί άμα θυμάμαι καλά και στο παιχνίδι Κυπέλλου, δηλαδή και με το Στρατόνι που παίξαμε και πάλι είχαμε 70 πόντους. Ναι. Αν δεν θυμάμαι στο Ιβανόφιο, λες, ναι. 70, σωστά. Στο Ιβανόφιο, ναι. Άρα πάλι υπήρχε πρόβλημα στην άμυνα. Εντάξει, σου είπα ότι αν η ομάδα παίζει άμυνα, πιστεύω ότι έχουμε τύχη. Πες μου και για το μάτς που έρχεται, πώς το περιμένεις στο Μαρούσι. Κοίταξε, εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Αμαρουσίου χρειάζεται σεβασμό. Είναι μια παιδιά που είναι αρκετά χρόνια με έναν έμπειρο προπονητή. Εντάξει, εμείς πρέπει να εμφανιστούμε σκληροί, όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια. Και εντάξει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Όσο σεβασμό και να δείξουμε, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός νίκης. Να στο ευχηθώ ολόψυχα. Καλή δύναμη, με υγεία φυσικά πάνω απ' όλα και με τη νίκη το Σάββατο. Για σένα θέλω κάτι στο τέλος, γιατί το ακούω από πολύ κόσμο. Βρίσκει πάντα ο Αγγελακόπουλος τον τρόπο, εκεί που η μπάλα καίει, εκεί που θέλουμε το κάτι παραπάνω, να πετιέται και να βοηθά την ομάδα. Πώς το καταφέρνεις αυτό τρία χρόνια? Κοίταξε, για μένα... Γιατί μου το λένε κι άλλοι, έτσι, δεν είναι ότι το βλέπω εγώ. Εντάξει, για μένα το ότι σε αυτή την ηλικία βρίσκομαι στην ομάδα του Ηρακλή είναι ένα κίνητρο έξτρα. Ναι. Είναι μια πρόκληση για μένα, να μην κρυβόμαστε. Το ότι η διοίκηση και, εντάξει, και αρκετός κόσμος που βρίσκω μου το δείχνουν αυτό, για μένα είναι μια ικανοποίηση. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, όσο παίζω. Και ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα αυτή τη στιγμή όπως η Ηρακλής, με την ιστορία που έχει και με τις αποτυχίες, όπως είπες, ότι με εμπιστεύτηκαν ξανά, για μένα είναι, εντάξει, πολύ σημαντικό. Τώρα, όσο για αυτό που είπες, εντάξει, προσπαθώ μέσα με την εμπειρία μου, εντάξει, τυχαίνει καμιά φορά, σίγουρα αρκετές φορές τυχαίνει να μην το βάλω, να το χάσω. Ναι. Εντάξει, προσπαθώ όσο με χρειάζεται η ομάδα να είμαι εκεί πέρα. Να είσαι σε γρήγορση. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν σκέφτομαι, εντάξει, τίποτα άλλο. Να συνεχίσεις.
όσο μπορείς να βοηθάς την ομάδα, να σου ευχηθούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία το Σάββατο. Ευχαριστώ. Να είσαι, να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Αγγελακόπουλο, που αρκετές φορές, το έχετε παρατηρήσει νομίζω, δίνει την ψυχή του έτσι, αμήν τι άλλο, έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά είναι μια μονάδα που θα μπει και θα κάνει το κομμάτι του να βοηθήσει τον Ηράκλη. Και με τα λάθη, όπως είπε, δεν μπαίνουν όλα πάντα, δεν είναι όλες οι σωστές επιλογές πάντα, όλοι κάνουμε λάθη.